Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Για μένα είναι μια καινούργια αρχή, είναι ένα καινούριο στοίχημα στην καριέρα μου. Έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα και θέλω να βοηθήσω από πλευράς μου να επιτύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση αλλά και ο κόσμος της ομάδας. Όπως το είπες πολύ σωστά, είναι μια καινούργια ομάδα με παίκτες που δεν έχουν παίξει, αν εξαιρέσεις σε 2-3 περιπτώσεις μεταξύ τους. Σίγουρα θα χρειαστούμε χρόνο. Θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, που είναι ο Γιάννης Χαλμαζίδης, και έχει δείξει το έργο του, αλλά και ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος που σίγουρα θα μας βοηθήσει για την πορεία της ομάδος. Από εκεί και πέρα, όλοι έχουμε στόχους ψηλούς, αλλά πιστεύω ότι όλες οι ομάδες ξεκινάνε με πάντα ψηλούς στόχους. Τώρα το ποιος είναι ικανός να καταφέρει κάτι καλό θα φανεί στο τέλος. Και σίγουρα στο τέλος είναι που κρίνονται πολλά. Οπότε θα πρέπει να έχουμε υπομονή και θα πρέπει η ομάδα σιγά σιγά να βελτιώνεται έτσι ώστε στο τέλος που κρίνονται τα πάντα να είναι σε καλή κατάσταση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί ακόμα και εγώ που είμαι χρόνια στο βόλεϊ, ακούω για παίκτες στους οποίους δεν ξέρω και δεν έχω πληροφόρηση για την ποιότητά τους. Οπότε το μόνο σίγουρο ότι οι ομάδες έχουν κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι ο Παμβοχαϊκός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η Σύρος, και δεν ξέρουμε τι ομάδες θα είναι στο ξεκίνημα του αθλήματος και τι δυναμικότητα είναι οι ξένοι που έχουν πάρει. Οπότε σίγουρα δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα ποια ομάδα θα είναι στο πρώτο γκρουπ που θα κοιτάνε τον πρωταθλητισμό και που θα είναι οι υπόλοιπες. Ας έχουμε λίγο υπομονή και θεωρώ ότι μετά τις πρώτες αγωνιστικές θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλά γήπεδα του βόλεϊ. Για μένα όμως αυτό το στοίχημα μου δίνει μεγάλη όρεξη για δουλειά. Θέλω αυτό το γήπεδο να το δω με κόσμο και εμείς οι αθλητές θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε με νίκες και καλό βόλεϊ να φέρουμε και τον κόσμο του βόλεϊ αλλά κυρίως τον κόσμο του ΠΑΟΚ που είναι πολυπληθής και σίγουρα μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα.